Λίγα λεπτά μετά την τραγωδία με τον πολύ νεκρό εκτροχιασμό τρένου στην περιοχή της Γαλλικίας, ο φωτογράφος της ισπανικής εφημερίδας El País, Όσκαρ Κοράλ, μίλησε στο Euronews. Το δυστύχημα συνέβη πριν το Σαντιάγο, σε μία στροφή. Εκεί το τρένο εκτροχιάστηκε τελείως. Πολλά από τα βαγόνια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Μπορείτε να δείτε δεκάδες πτώματα στο έδαφος καλυμμένα με σακούλες. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Μπορούμε να σκεφτούμε διάφορες αιτίες που ίσως να προκάλεσαν το δυστύχημα, αλλά κανείς δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι επισήμως. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή όχι, αλλά συνέβη την ημέρα που μια μικρή εθνικιστική οργάνωση ξεκίνησε τη δράση της. Δεν ξέρω αν αυτό έχει σχέση με ό,τι συνέβη ή όχι.